Καλησπέρα σε όλους σας και ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνετε. Πάτε και στη Δευτέρη. Κοντά στο μικρόφωνο. Σε ευχαριστώ. Είπες ωραία πράγματα. Και εσύ Κώστα, διάβασα το βιβλίο σου και σε δουλεύω. Μας τιμάς. Βάζεις και εσύ το λιθάρι σου στο θεμέλι του χωριού, του ανεβάζεις τα δόντια. Είμαι βραχιασμένος λίγο, έχουν τελείως συγκινημένος, δεν μπορώ να μιλήσω. Σταύρο, ήρθες εσύ μια μέρα στο σπίτι μου και μου είπες, υπάρχουν ανθρώποι που μ' αγαπούνε και με προσέχουνε να μην στενοχωριούμε και μου είπες αν θες να σου δώσω, να σου δώσω μερικά πράγματα να γράψεις σε ένα βιβλίο που σου γράψεις μαζί με τον Αντρέα και μου είπες θα πάει, έχω μια δουλειά στην Ρωσία και θα γυρίσω και θα δούμε και λέω μέσα μου μ' αρέσει την πάση Ρώσος μαφιόζο. Αρνήθηκα. Αρνήθηκα. Λέω πέρα, ξαναπέρασε. Την άνοιξε και βλέπουμε. Έφυγε, γίνεται παναμνημόσυνο, νομίζω και Χρωβασίλη, νομίζω ήταν του Γιουργαντά, το 40ήμερο. Και του λέω κάθε από πέρα στον κόσμο, του λέω έλα εδώ πέρα. Κάθομαι εγώ εδώ και στο μεταξύ να και τη Γεωργία και οι δυο βοηθήσατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για να γίνει αυτό. Και λέω έτσι ο γιος μου λέει ένας νεαρός ήρθε εδώ πέρα και μου ζήτησε, δεν μου φάνηκε καλή φάτσα του. Και μου λέει καλό παιδί ο Βασίλης, καλό παιδί να το εμπιστευτείς, θα βοηθήσουμε και εμείς, θα βοηθήσουμε όλοι να γράψουμε το βιβλίο, δώσ' το υλικό. Και έτσι τα βρήκαμε, έρχονταν συχνά και μου έφερε πράγματα και μου έφερε ένα πακέτο τσιγάρα γιατί όλη η αμαρτία μου είναι τα τσιγάρα. Όλη η αμαρτία είναι τα τσιγάρα. Συχνά βάζω τα χέρια μου και λέω δώστε μου μπρε 5 ευρώ, μισό ευρώ. Αυτή η αμαρτία του τσιγάρου, τι να κάνω, μπορούσα να το διακόψω, δεν μπορώ. Λοιπόν, γεννήθηκα, μεγάλωσα, γέρασα στο Λιβάδι. Μιχάλη, βοήθα. Λοιπόν, γέρασα στο Λιβάδι. Για να το έχω κατοχή κι εγώ για ένα βράδυ. Λοιπόν, τον Αγκούτακα, τον είχα σκέψει να σας κουράσω λίγο και να πω μια ιστορία. Να τον γράψω από το 1990. Είχα μαζέψει πολύ υλικό στο σπίτι αρχείο και το είπα του συγχωρεμένου του Βασίλη του Βρέτζο, του Αντωνό Βασίλη. Και μου λέει, γράψε τον πράγμα, εμείς θα το παίρνουμε όλοι. Είχα γράψει πολλά τραγούδια από εσάς. Περάσανε 9 χρόνια όμως. Και στα 9 χρόνια πάνω μου ξαναλέει μπρέστη μου, θυμάσαι που μου είπες να γράψουμε και να γράψει το βιβλίο, γράψω να προλάβω να δω τουλάχιστον ένα φίλο. Λέω, θα δω, του λέω αν μπορώ. Και μου λέει ο άλλος συγχωρεμένος, ο Γεδογιάννης μπρέστη, κάμε και ένα που σου είπε γιατί ο άνθρωπος είναι άρρωστος και θέλει ζήτημα να ζήσει ένα μήνα ακόμη. Και πήγε κατευθεία και έφτιαξε τον πρώτο φίλο με τίτλο Δήμαρχος υποψήφιος. Πήρε πολλές καλές κριτικές γιατί τα λύνησα εγώ εκεί πέρα τότε και το διάβασανε. Λίγο πριν ποθάνει, περνάει και από το καπί η βόλτα με τη σχορμένη την ηρωική γυναίκα του και μου λέει στο δυσβατότερο στρατή με έχει ζωή φερμένο και του απαντώ επιτόπου τα πιού με ροδοπέτρα είναι κοντό στρωμένο. Τι άλλο να πω τώρα, θα πω μια ιστορία γιατί θέλω να αναφέρω μερικούς νεκρούς ή πολλά ήθελα να πω. Κάθομαι μια μέρα και στο δίπλα στο παράθυρο με τον Μακαρίτη το Σγάλο. Δεν μιλούμασταν αλλά κάτω μαζί και λέει του Μίχολ κέρασε το λέει. Εδώ από πάνω από κάτω από τον Αϊτό κάθεται ο συγχωρεμένος ο Χουμάς και ο
Καρφάκη. Ο Καρφάκης παίρνει το πρέφα της κατάσταση και λέει αυτή την ίδια δεν μιλούνται. Πώς πήγε και ένας έντονε και σηκώνεται πάνω και έρθα και που ήμασταν και μας λέει Βιτοροκαλομύριδες και Μπουνταλάδες άλλοι. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν τη νύχτα στο λιβάδι. Πιάνει το τραπέζι ως γάλο και το πετά στη μέση του λιβαδιού και παίρνει απάνω και δεν παρέχετε με την Καλομύριδες. Λέω του Καρφάκη ότι σου έρθει να μην το βαρεθείς. Και λέει έχω μας, άρα πάρω εγώ την καρέκα μου να πάω πάνω πάνω να μην φάω και μια δέσπετα. Και σημάνω και του λέω χαλάτι σας το κάνω εγώ σκουλάδες το λιβάδι. Έτσι από το ποδό και τα τζαβέλιδες και άλλοι. Ναι, τα είδα βράδυ με τις τζαβέλιδες. Τα είδα λέω έτσι εσύ με τη Βιτόρια. Έχει δίκιο μου λέει κι αυτά. Λοιπόν, ήθελα να ευχαριστήσω τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ζω από αυτές. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Το Μιχάλη Σκουλά, την Πόπη, τη Ρινιό, τη Ρίτα Σουλτάτου, πολύ αξιόλογη γυναίκα και οι γενιές που φύγανε ήσαν ευχαριστημένες που φύγανε γιατί ζήσανε καλά χρόνια στα χέρια τους. Να ευχαριστήσω τη γειτόνισσά μου, την Ελένη Αεράκη και τον Λευτέρη που είναι η μάνα μου και ο πατέρας μου. Θα ευχαριστήσω πολλούς ανθρώπους που με βοηθούν από πέρα και από πέρα, γι' αυτό είμαι ακόμη τώρα στα ράβαλο είμαι. Αλλά θα πω τώρα ότι άμα λείπει ένα δότη του ανθρώπου, πιστεύω ότι η φωνή δεν έρχεται από εδώ, έρχεται από εδώ και πάει στη γλώσσα και η γλώσσα βγάλει έξω. Άμα λείπει ένα δότη του ανθρώπου, δεν μπορεί τσεβλά. Εγώ να μην λείπουν όλα. Και αν έχουν οι 32 δόντια οι ανθρώποι, εγώ έχουν 33. Μυστικό, να το τον. Α, ένα δότη καινούριο. Καινούριο, είναι 33 είχα. Να σας προσυχούντα. Λοιπόν. Τι άλλο να πω τώρα, σε πω μια δυο τρεις ματινάδες, να διοδίσετε να κλείσουμε. Ο έρωτας σάτυρα μου είχε ψάρι στα χείλη ψήσει και έτρωγα και τα λέπια του γιατί δεν τα είχε ξύσει. Βαστώ τα γυαλιά και προθέσετε, όχι προκέρου, έτσι το βαστώ και λέω και γυρώ από τα γυαλιά δεν τα βρίνω. Έχει ένα μπάχαλο το σπίτι, δεν βρουν τα γυαλιά. Σε λέω, δεν τα χρειάζομαι. Και πάω και καθίσω και πιάνω τα γυαλιά και τα μένω στα μάτια μου. Δηλαδή τόσο να ξεχνιασά. Και λέω, όσο γυρνώ και πιο πολύ, τη θύμησή σου πιάνω από βαστώ στα χέρια μου το πράγμα και το χάνω. Τι να σας πω, άλλες ματινάδες. Έχω με τρακαρισμένο, δεν μπορώ. Έκανα πρόβες, αλλά πήγανε στράφη. Λοιπόν, τα άγραφα, αυτό το άγραφα λέω, αχ, θα το διάολο να πάω να πω, τη βγάλω, θα βγάλω, πέω, την προλάβω. Έβγαλα, πιστεύω ότι έχω βγάλει πάνω από 150.000 ρήμες. Τα έχω στο αρχείο μου, όποιος δεν πιστεύει, να αρθεί να τα είδει. Τα είχα, γιατί μου πετάξανε. Έχω γράψει τον παπά φωνιά 17.000 ματινάδες και τα πετάξανε. Σε σακούλες τα βάλανε και τα πετάξανε τη σκουπίδια. Έλειψα όμως 7.000 το οποίο εδώ που βγήκε ο Κυριάκος θα επαναφέρει την εκκλησία σε εσύ και θα μου κάνει ένα ανάθεμα να με δοξάσει. Δεν δοξάζομαι. Λέγεται παπάς φωνιάς είναι πάρα πολύ. Αυτό θα προωθήσω μετά. Αυτό. Στραβά τα λέω όλα. Λοιπόν. Πώς τη ματινάδες έχω. Το όνομά σου έγραψα στο σπυρολιό το δέντη να μάθει όλο το χωριό η σκέψη μου πέφτει. Την παραντάλα που αγαπώ φεγγάρι μου μη φέξεις γιατί θα βγουν μυστικά στη φόρα και θα μπλέξεις. Ας και πω δύο-τρεις γνωμικές. Περιμένετε λίγο. Από τον Αντίθετα για μένα. Ε? Κότσι είναι δυο λεπτά. Τελείωσα. Δεν έβαλω τίποτα. Έχω κομπλάρει. Καλά, καλά.
να τελειώσω ότι οι Σισίλες βιόλες κότσινες, κότσινη βιόλα να είναι από τον παπά φωνιά βγαλμένο και πολλές άλλες ματινάδες που είναι και στο βιβλίο και είναι τέχο κι αλλού είναι από τον παπά φωνιά. Άμα το πώς θα τη δείτε. Ευχαριστώ. Πρώτη φορά είμαι στο μικρόφωνο. Εγώ άμα γιώ άλλους και μικρόφωνος λέω πως είναι κοράκια. Άρα και εγώ κοράκι, για μια βραδιά γίνηκα κοράκι. Δεν μπορώ να πω μια. Yeah.